Τώρα, έχεις προλάβει και τα έχεις πει ήδη μαζί του, λίγο, ε? Λίγο. Πώς είσαι? Είμαι υπέροχα. Μπράβο. Πάμε να φέρουμε το Γιάννη. Ναι, εδώ είναι. Περιμένει. Λοιπόν, ξέρεις ότι έχει πολύ φανατικό γυναικείο κοινό στην εκπομπή μας ο Γιάννης Τάνκογλου. Στην Ελλάδα γενικώς. Εγώ τώρα θα μιλήσω αρέσει. Για τα δικά μας. Το ξέρω ότι αρέσει. Και σε μένα μ' αρέσει πάρα πολύ και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Μωρέ, εδώ αρέσει και σε εμάς. Με αυτό λέω, ότι αρέσει σε όλους μας. Μας αρέσει αυτό το δαιμόνιο στο βλέμμα, αυτή τη τρέλα που βγάζει το μάτι του. Ανήσυχο, και όπως έχω ξαναπεί, είναι αυτός που θέλω να τον βλέπω κακό. Θέλω να τον βλέπω δαιμόνιο. Τον θέλω έτσι, ρε παιδί μου. Και έτσι τον φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος. Είναι γλυκύτατος, αλλά. Πολύ. Εγώ θέλω αυτό το μάτι το τρελαμένο που βλέπω. αυτό είναι, Γιάννη. Έλα να σε φιλήσω. Σε καλά. Πολύ καλά και ακόμα καλύτερα τώρα που σε έχω και κοντά μου. Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ. Έβαλα για σένα ό,τι μπορούσα. Ό,τι μπορούσα. Και είναι τυχαίο το ότι έβαλα και εγώ άσπρα μαύρα. Καλώ τον. Κάτσε. Μια χαρά. Για να σε δω. Για δε με. Για τόσες δουλειές που κάνεις. Μοιάζω λίγο με πρωτηγανισμένη πατάτα. Γιάννη, τώρα χωρίς πλάκα, έχεις πολύ φανατικό γυναικείο κοινό, θέλω να σου πω. Ναι. Μπορεί να μην σε νοιάζει. Για να το λες εσύ, σε πιστεύω. Άκουμε τι σου λέω. Τουλάχιστον στη δικιά μας εκπομπή δεν το συζητάω. Ξέρεις τι, το ωραίο θα είναι αυτό το φανατικό κοινό να πηγαίνει και στον ελληνικό κινηματογράφο να βλέπει πηγαίνει, και τις ταινίες. Πηγαίνει. Αρκεί ο καθένας να βρίσκει αυτό που του ταιριάζει. Βέβαια. Και του πάει. Οπότε εσύ, φέτος έχεις που κάνει τέσσερις δουλειές και δεν δουλειές. Μοιάζει μία τέσσερις, με την άλλη. Τέσσερις δεν είναι τέσσερις. Είναι έκανα μεγάλο λάθος. Τα λέγαμε τώρα απ' έξω. Τι κάνεις, κινηματογράφο κάνεις. Κάνω πολύ σινεμά, ναι. Και κάνεις και θέατρο και κάνεις και παιδικά. Μα ναι. Κάτσε και λίγο, ρε παιδί μου, ήσυχο στο σπίτι σου. Κάτσε και λίγο, χαλαρός. Κοίταξε, με βλέπει το σπίτι μου πολύ κιόλας, γιατί τον τελευταίο μήνα είμαι και με την κόρη μου μόνος μου, γιατί η γυναίκα μου σκηνοθετεί στην Κύπρο. Οπότε την έχω αναλάβει αποκλειστικά, την πηγαίνω τα πρωινά στο σχολείο, τη μαγειρεύω, την πηγαίνω στα μπαλέτα. Βέβαια, ναι. Την πας και στα μπαλέτα. Βέβαια, τι. Μπαλέτα, τσέλα. Σταματήστε, ρε παιδιά, επάνω, δεν μπορώ. Όλα. Κάτσε να βγάλω το ακουστικό. Μην λες κι άλλα. Μου αναστατώνει το θηλυκό. Τι να κάνω. Κόσμο εδώ μέσα. Σε παρακαλώ. Μαζί, οπότε ξέρεις. Τρέχουμε. Και παρόλα αυτά κάνουμε και όλες άλλες δουλειές. Απλώς προσπαθώ να έχω το χρόνο μου για τις πρόβες εκεί που η Φίβη είναι στο σχολείο, ας πούμε. Λίγο. Στα μπαλέτα εσύ απογειώθηκες. Τον φαντάζομαι. Εκεί που πάνε τώρα τα κοριτσάκια με τις μαμάδες τους. Να δούνε το Γιάννη που τον ξέρουν ποιος είναι. Με την κορούλα του να την πηγαίνει στο μπαλέτο. Κάτσε. Εντάξει, υπάρχουν πολλοί μπαμπάδες που πάνε. Πάντως οι μπαμπάδες είναι περισσότεροι στον μπαλέτο, να σου πω την αλήθεια. Καλά τώρα. Είναι περισσότεροι, είναι 70% νομίζω ότι είναι μπαμπάδες. Πού, παιδάκι μου? Εκεί που πάω την κόρη μου εγώ. Έτυχε εκεί που πας εσύ. Εγώ γενικώς που πάω και εγώ τα παιδιά μου σε διάφορα, κυρίως μαμάδες. Ας πούμε στο τσέλο που την πηγαίνω, είναι μισή-μισή πια. Δεν είναι δηλαδή ότι το ποσοστό είναι περισσότερες οι γυναίκες. Όχι. Πόσο χρόνο είναι τώρα η. Είναι 6. Είναι πολύ μικρό. 6,5. Είναι μικρή. Μικρούλα. Πρώτη δημοτικού, ξέρεις. Τα έχεις περάσει. Ναι. Οπότε. Είναι ωραία. Και περνάω συνεχώς, δεν σταματάει αυτό. Ναι, τέλεια. Έρχονται κι άλλα. Λοιπόν, για πες μας λίγο τώρα τα νέα σου, τα επαγγελματικά σου νέα. Τα νέα μου τα επαγγελματικά. Να ξεκινήσω από το θέατρο ή από το σινεμά? Όχι, από το σινεμά. Ξεκινάω από το σινεμά γιατί έχεις πολύ, πολύ υλικό εκεί. Βγαίνει μια ταινία καινούργια, το The Republic, του Δημήτρη του Τζέτζα. Αύριο νομίζω ότι είναι η πρώτη προβολή. Μπράβο. Στους κινηματογράφους. Μια έτσι πολύ δυνατή παραγωγή. Είναι τα πλάνα που βλέπουμε. Ναι. Ένας, Κιμούλης. Τάκης Πυριδάκης. Είμαι, ναι. Έχω κάνει ένα άλλο look. Κάνω ένα πολιτικό, ο οποίος είναι και υπουργός ενέργειας. Έχει ένα εξαιρετικό cast η ταινία, εκτός από το ότι ο Δημήτρης ο Τζέτζας. Ναι. Ο Αλέξανδρος ο Λογοθέτης, ο Προμηθέας ο Αλφερόπουλος, που είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Πολλοί κόσμος, ο Μπλέινι Ρένεγκερ, ο μουσικός των Ταξίδο Μουν, έτσι που ζει στην Ελλάδα. Θες να μας πεις δύο λόγια για το έργο, θέλω να δω λίγο τρέιλερ. Ναι. Για πες μας λοιπόν, βάλε μας λίγο στην ταινία για να δούμε λίγο είναι, το τρέιλερ. Είναι κατά τη γνώμη μου μια ταινία, ας το πούμε, εκδίκησης, ένα action movie. Είσαι κακός? Είμαι κακός, αλλά καλυμμένος κακός, επειδή κάνω τον πολιτικό, δεν είναι εξίσου. Είναι διεφθαρμένος. Διεφθαρμένος, ναι, δεν βγαίνει σε πρώτο επίπεδο δηλαδή αυτό που λέμε κακός. Το ανακαλύπτουμε σιγά σιγά, το βλέπουμε μέσα από την ταινία. Η ταινία έχει να κάνει με αυτό που σου είπα πριν, μια ιστορία εκδίκησης. Είναι ο Προμηθέας ο Αλφερόπουλος, ο οποίος δουλεύει για την υψηλή κοινωνία, ας πούμε, που το αναθέτουν διάφορες βρωμοδουλειές. Και η ταινία
Ακουμπάει και λίγο στο trafficking, ακουμπάει και λίγο στη διαφθορά της πολιτικής, στη διαφθορά στην αστυνομία, στη διαφθορά... Trafficking εννοώντας εμπόριο λευκής σαρκός. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Επίσης παίζει η Ζωή Λάσκαρη, έτσι, συγγνώμη που το ξέχασα κιόλας, που κάνει δύο, όπως το λένε, φοβερές σκηνές στην ταινία, που ξέρεις, είχε να κάνει σινεμά 32-35 χρόνια και είναι καταπληκτική. Για να δούμε λίγο τρέιλερ. Η κυβέρνηση αυτή είναι η πιο διαφανής που έχει υπάρξει στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Επιτρέψτε μου λίγο, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να βγάλουμε και το ψωμί μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. 15% of the annual production plus a $30 million gift to you for being so hospitable. Αύριο βράδυ σε θέλω μαζί μου. Παίζει καινούργια δουλειά. Σημαντική. Είσαι καλά. Αυτό δεν γουστάρω. Τη δουλειά σου δεν γουστάρω. Δεν μπορώ. Ξέρω ποιος είσαι. Δεν νομίζω. Καλώς. Νίντζα. Θα τα σπρώξουμε τους Αλβανούς μου μπροστά σε 20 χιλιάρικα. Πώς έγινε πώς. Μας ακολούθησε. Τραβάς, παραδίδεις, πληρώνεσαι, φεύγεις. Δεν σκέφτεσαι. Θα ήθελα να καλωσορίσω στο βήμα έναν διεθνούς βεληνικούς επιχειρηματία. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της SK Group, κύριος Σοκράτης Καλογερόπουλος. Θέλω το 10% από όλες τις δραστηριότητες. Το ότι ακόμα ζεις είναι ήδη μεγάλο ποσοστό. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Το κατάλαβες? I assure you, Mr. Hayekton, everything will go smoothly. Από αύριο στους κινηματογράφους. Λοιπόν, δείχνει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Ναι, είναι μια ταινία που εγώ δεν έχω δει. Αυτό στα... Όχι, στην ελληνική πραγματικότητα. Ταινία. Ναι, την είδαμε στην επίσημη πρεμιέρα πριν από δύο εβδομάδες. Είναι μια ταινία που δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, έτσι, τόσο γρήγορη, με τόσο καλό ήχο. Γιατί έχει πράγματα τεχνικά που είναι πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ. Δεν τα βλέπεις συχνά στο ελληνικό σινεμά. Ο Δημήτρης, επειδή προέρχεται κιόλας, έχει σπουδάσει στο Σαν Φραντζίσκο, έχει δουλέψει ως μοντέρ στο LA. Γνωρίζει από σινεμά, γνωρίζει από μοντάζ, είναι η πρώτη του ταινία, έτσι, οπότε ξεκινάει με μια πολύ δύσκολη ταινία, πολύ γρήγορη, που ασχολείται με πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι το παιδί αυτό θα έχει μέλλον αργότερα στο ελληνικό σινεμά. Η Ελλάδα έχει αργήσει, αλλά αρχίζει και αγκαλιάζει τα είδη. Δηλαδή την περιπέτεια, την ειδική περιπέτεια που είναι αυτή, δηλαδή δράση με εκδίκηση μαζί, έχει στυλιζαρισμένες σκηνές που θυμίζουν, ξέρεις, από Ταραντίνο, Ιαπωνέζους, Κορεάτες, ναι, 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 τον Ρεφν, δηλαδή κατάλαβες ότι... Κοίταξε, πια νομίζω ότι και ο κόσμος, επειδή βλέπει πάρα πολλές ταινίες και επειδή και όλοι αυτοί που έχουν σπουδάσει σινεμά, ειδικά τα νέα παιδιά έρχονται και απ' έξω, είτε με μεταπτυχιακό είτε με σπουδές εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, νομίζω ότι και βλέπουν πολύ σινεμά και θέλουν να παρουσιάσουν αυτό που λέμε τη μυθοπλασία, αυτό που βγαίνει από την ελληνική πραγματικότητα με έναν άλλον τρόπο. Και γι' αυτό κιόλας έχουν στρέψει λίγο τα βλέμματά τους ή απ' έξω, εσύ το ξέρεις νομίζω πολύ καλύτερα, προς το ελληνικό σινεμά απ' έξω. Το Ξενία λοιπόν, η ταινία η περσινή σου, ευχόμαστε πάλι καλή επιτυχία, γιατί θα είναι η ταινία που θα προσπαθήσει να μπει στην πεντάδα των Όσκαρ. Αρχικά στην εννιάδα και μετά στην πεντάδα. Μακάρι. Ποιος ξέρει, είναι ανάλογα και με τις άλλες, ανάλογα και με τις επιτροπές που ψηφίζουν, γιατί είναι μια ειδική επιτροπή των Όσκαρ που επιλέγει τις ταινίες και δεν είναι όλο το σώμα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν βρήκε το δρόμο της. Παίχτηκε στην Ελλάδα, παίχτηκε και στο εξωτερικό. Το Forget Me Not, το οποίο παίχτηκε πριν από. Και συνεχίζει να παίζεται σε κάποιες αίθουσες στην Ελλάδα. Στον Καζάρτα είναι μια... και στην Αλκιονία. Ακριβώς. Είναι μια άλλη εμπειρία στην οποία εσύ μπήκες και κράτησε και αρκετό καιρό. Πολύ. Και είχε γυρίσει μετά στο εξωτερικό και στη Νέα Ορλεάνη. Και στην Αλάσκα. Και στην Αλάσκα που βούτυξες. Ένα μήνα. Ήμασταν μέσα στο πλοίο, μέναμε εκεί, τρώγαμε εκεί πέρα, κάναμε ντουζ εκεί. 8-12 νοματέοι. Πώς σου φάνηκε? Ήταν υπέροχα, ήταν εξαιρετικά. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Πες μου κάτι, τα όρια σου ήταν
Ο μήνας αυτός ή πιστεύεις ότι θα μπορούσες? Όχι, πιστεύω ότι θα μπορούσε να μείνει ακόμα και 6 μήνες. Δηλαδή, αν δούλευα κιόλας με αυτόν τον τρόπο, ναι, σίγουρα. Συγγνώμη, στην ταινία βλέπεις έναν Οδυσσέα. Έναν Οδυσσέα, ένα σύγχρονο. Και η Πινελόπη σου είναι πίσω και σε περιμένει. Η Πινελόπη μου είναι πίσω, όπου την Πινελόπη μου την κάνει η σύζυγός μου, η Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν στην ταινία. Έχετε ξαναπαίξει μαζί? Όχι, δεν έχουμε ξαναπαίξει μαζί. Πώς ήτανε, για πες μου. Κοίταξε, δεν είχαμε πλάνα face to face. Είναι μια Πινελόπη, ας πούμε, η οποία είναι στην Αθήνα και εγώ τη στέλνω από τη Νέα Ορλεάνη ότι θα πάω στην Αλάσκα. Επειδή παίζουν κάποια χρήματα, ας πούμε, και μετά ίσως επιστρέψω πίσω στην Αθήνα. Και αυτή αποφασίζει ως μια σύγχρονη Πινελόπη να μην μείνει και με περιμένει στην Αθήνα με τους μνηστήρες, αλλά να έρθει να με βρει στην Αλάσκα. Και είναι με το αεροπλάνο που ψάχνει να με βρει και εγώ μες στο πλοίο. Και είναι μια, έτσι, δύο πορείες παράλληλες, δύο πορείες. Δεν θα πω για το τέλος, θα το αφήσω έτσι ανοιχτό στους θεατές που θα δουν την ταινία. Πάντως βούτυξες. Βούτυξα στο Βερίγιο Πορθμό με μείον 20 κάτι πόσο είχε τότε, με πεντάρα στολή. Ήταν. Μου είπε ο Γιάννης να βουτήξω. Και Γιάννης Φάγκρας, νέος σκηνοθέτης που δεν τον ανέφερα, sorry. Μου είπε θα βουτήξεις. Του λέω έχουμε άλλες δύο εβδομάδες γύρισμα. Δεν ξέρω τι θα πάθω. Θα κρυώσω, δηλαδή. Τι θα γίνει. Βρετωθώ τελείως. Είχαμε άνθρωπο. Δηλαδή ο ένας από τους ηθοποιούς είναι deep diver και κασκαντέρ, θα μπορούσε να το κάνει. Και αυτός που κάνει τον καπετάνιο στην ταινία αυτή, ο Ηλίας, είναι ένας τύπος εξαιρετικός από την Ικαρία, ο οποίος μου είπε, ρε εσύ είσαι τρελός, πρέπει να βουτήξεις. Του λέω γιατί, όχι πρέπει να βουτήξεις, μου λέει, γιατί αυτό θα το λες στα εγγόνια σου, στα παιδιά σου, ότι βούτηξες το Βερίγιο Πορθμό. Αν ζήσεις. Ναι, γιατί η Φάλαινα ήταν στα 500 μέτρα. Α, ήταν και η Φάλαινα. Και Φάλαινα και ποιος ξέρει τι άλλο, και δεν είναι νερά όπως είναι στη Μεσόγειο. Που βλέπεις. Η θάλασσα. Όχι, έτσι, να αγαπάω πάρα θάλασσα. Πολύ. Ναι, αυτή με φοβίζει. Θάλασσα, ναι. Αν δεις δηλαδή πλάνα. Το άγνωστο της θάλασσας, αυτή η μαυρίλα κάτω. Τα κύματα. Αυτά τα περάσαμε, έτσι. Δεν είναι ψέματα. Ήμασταν μέσα εκεί. Ούτε δεμένοι μεσοσίβιο δεν έπεφτε. Μία νύχτα ήμασταν ακυβέρνητοι για μισή ώρα γιατί δεν ξέρω τι είχε πάθει η μηχανή. Και σε αυτά τα νερά δεν γίνεται μέσα κυβέρνητο. Δεν σε φοβίζει η θάλασσα. Ενώ έτσι. Όχι να κάνουμε βουτιά στην παραλία. Αυτή είναι η μεγάλη μας μάνα, ας πούμε, είναι η μητέρα μου. Θέλω να πω ότι άμα είναι να σε πάρει, θα σε πάρει. Δηλαδή, σκέφτομαι λίγο σαν θαλασσινός, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ την αγαπάω. Από αγαπάω. Τις επόμενες ταινίες σου, ποια θα ξεχώριζες? Αυτές που αρχίζουν να βγαίνουν πάλι από το Δεκέμβριο, που είναι το Ουζερί Τσιτσάνης, και μετά χάνω εγώ το λογαριασμό. Κοίταξε, δεν μπορώ. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω ταινίες. Δηλαδή, και κάποιες δεν τις έχω δει κιόλας για να σου πω, ξέρεις, και λίγο υποκειμενικά. Μου είναι δύσκολο γιατί σε όποια ταινία παίρνω μέρος, την υπερασπίζομαι και προσπαθώ να την. Και επειδή παίζει σε πολλές ταινίες, λύσε μου την απορία. Θα σε ξαναρωτήσω. Σε αρέσει πολύ ο κινηματογράφος? Δεν μπορείς να αρνηθείς. Σου έρχονται τόσες ωραίες προτάσεις. Σε πληροφορώ ότι έχω αρνηθεί. Το κάνω και αυτό. Θα κάνω και εκείνο. Έχω αρνηθεί κιόλας ταινίες. Έχει να κάνει με το σενάριο και έχει να κάνει με το ποιος την κάνει την ταινία και έχει να κάνει με το αν εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχω κάνει πριν. Μα πάντα είναι κάτι διαφορετικό. Πολύ συχνά. Δηλαδή αυτά που έχω κάνει, ειδικά φέτος που είναι να βγουν στον κινηματογράφο, είναι το ένα πολύ μακριά από το άλλο. Π.χ. στην ταινία του Μανούση του Μανουσάκη, του Ουζερί Τσιτσάνης, που θα βγει αρχές Δεκέμβρη, κάνω έναν Εβραίο πατέρα, ας πούμε, που δεν αφήνει την κόρη του να. Μπράβο, τη πρωταγωνίστρια που ερωτεύεται ένα χριστιανό στην κατοχή στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ένα θυματικό χαρακτήρα, ας πούμε, αδύναμο. Αλλά μην ανησυχείς, έχει και λίγο κακία μέσα του όταν χρειαστεί. Γιατί δεν φταίει όμως ναι, αυτός. Ναι, τη θέλεις, την κακία. Είναι, μόνο. Δεν φταίει. Αυτός έτσι έχει μεγαλώσει. Εσένα ειδικά, καλό δεν θέλω να σε βλέπω. Εντάξει. Κι όμως. Όχι, υπάρχουν, γιατί υπάρχει ταινία που κάνω τον καλό, βέβαια. Ποια είναι? Είναι το Δημήτριο του Αθανίτη. Βέβαια, που δεν την είδα. Δεν την είδες αυτή. Όχι, δεν βέβαια είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος, το Invisible, έτσι θα λέγεται αυτή η ταινία. Ένας χαρακτήρας που απολύεται από τη δουλειά του, ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μόνος του, τον έχει εγκαταλείψει η γυναίκα του με το παιδί. Η γυναίκα του έχει τον φίλο, τον καινούργιο, και αυτός δεν έχει λεφτά, τον απολύουν από τη δουλειά. Και αρχίζει να μπαίνει σε ένα τρυπάκι ότι όλα του φταίνε. Η γυναίκα του φέρνει το παιδί στο σπίτι, αυτός δεν έχει χρήματα ακριβώς να το συντηρήσει το παιδί. Και τι κάνει? Του μπαίνει η ιδέα να σκοτώσει το αφεντικό του. Α, καλός. Τι καλός, αγάπη μου. Πάλι καλός θα μας πεις. Πάει να σκοτώσει το αφεντικό του. Οι καταστάσεις μας κάνουν κακούς. Νομίζω ότι όλοι καλοί είμαστε. Πάλι πας να καθαρίσεις κόσμο. Κάτσε. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ταινία. Εγώ δεν την έχω δει ακόμα. Τώρα θα τη δω τέλος του μήνα που θα παιχτεί για τους συνεργάτες. Όχι, θα παιχτεί στο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου. Του Νίνου. Του Μικελίδη. Στις 30, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, του Νοέμβρη. Και νομίζω είναι άλλες δύο ταινίες. Νομίζεις. Είναι το Illusion του Καρίδα που τη γυρίσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά βρήκε διανομή. Θα βγει δηλαδή ως ο Νούπο.
ξέρω. Ναι, απ' τη μία ξέρεις, μ' αρέσει που κάνω όλα αυτά τα πράγματα, απ' την άλλη για να τις υποστηρίξεις. Γιατί στην κόρη του Ρέμπραντ δεν παίζεις. Αν και στην άλλη να κάνει περισσότερες ταινίες. Παίζεις και στην κόρη του Ρέμπραντ του Νίκου Παναγιωτόπουλου που παίζουν επίσης πάρα πολλοί πρωταγωνιστές. Παίζει πάρα πολλοί κόσμοι. Μαφιόζο, α πούμε, Ιταλό. Και αυτό σου πάει. Έναν μαφιόζο. Ιταλό, α πούμε. Καλόν άνθρωπο. Ναι, πολύ. Εντάξει, ο Νίκος βέβαια το με αρκετό χιούμορ. Ναι, γιατί είναι σαν σάτυρα, είναι σαν σάτυρα. Ταινία, ναι. Και περάσαν πολύ καλά. Να, ένας άλλος τοπίος που κάνει πολλές ταινίες, ο Μάκης. Ο Μάκης, ναι. Παπαδημητρίου. Τον εκτιμώ, φανταστά. Αυτός πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός. Νομίζω ότι δεν τον έχουμε δει ποτέ εδώ από κοντά. Όχι. Ενώ κάθε φορά όταν πετυχαίνω ταινία και τον βλέπω, σου λέω μου αρέσει αυτός ο ηθοποιός. Γιατί δεν τον έχουμε δει. Είναι τόσο ντροπαλός όσο λένε. Είναι εξαιρετικό παιδί. Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν σου δίνει απάντηση, άρα θα είναι ντροπαλός. Άρα μάλλον δεν θα μας μιλάει. Μα δεν είναι κακό να είναι ντροπαλός ο άνθρωπος. Όχι, καθόλου. Και εγώ είμαι ντροπαλός. Και εμένα μου πήρε χρόνια να έρθω. Αλλά όταν ήρθα. Έρχομαι κάθε χρόνο μετά. Σε διπλώθηκε. Εντάξει. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, ξανά στο θέατρο, στο παιδικό θέατρο. Ναι, με άλλο έργο. Έτσι, είμαστε στο μπάντμιντον, τον Ιάσονα και το Χρυσό Μαλοδέρας. Πριν τρία χρόνια, πριν δύο χρόνια ήταν ο Θησέας στη χώρα των Ταύρων. Ναι. Τώρα είναι ο Ιάσονας και το Χρυσό Μαλοδέρας. Μια υπερπαραγωγή για όλη την οικογένεια. Ο Μιχάλης ο Αδάμ και τον μπάντμιντον έχει στηρίξει μια πολύ ωραία δουλειά που σκηνοθετεί η Σοφία Εσπυράτου. Γράφει μουσική ο Νίκος ο Κυπουργός. Στίχους και κείμενο της παράστασης ο Παρασκευάς ο Καρασούλος. Παίζουν εξαιρετικοί ηθοποιοί. Είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, η τραγουδίστρια, η οποία παίζει κιόλας στην παράστασή μας. Είναι ο Γιώργος ο Γάλλος, ο Γιάννης ο Τσεμπερλίδης, η Χλόη Μάντζαρη, ο Ζαχαρίας ο Καρούνης, ο Ιβάνος Βιτάιλο. Εκείνος με το τέτοιο στο κεφάλι εσύ σου. Ναι, εγώ είμαι αυτός, ναι. Ρε παιδιά, ξαναγυρίστε λίγο το πλάνο, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα. Είδες, πάλι θέλω να αλλάζω, πάλι θέλω να είμαι έτσι διαφορετικός. Στο Θησέα ήμουν με πολύ μακρύ μαλλί, θυμάσαι. Ναι, θυμόμαστε από τη σύνδεση. Λέμε, ποιος είναι αυτός. Ναι. Τώρα είμαι με σγουρό μαλλί, έτσι ένα αρχαίο. Δεν είναι permanent, αλλά το φτιάχνουμε έτσι πριν την παράσταση. Ναι, είναι μια δουλειά που την έχουμε παίξει ήδη ένα Σαββατοκυριακό. Ναι. Ήδη ένα Σαββατοκυριακό, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο. Θα παίζετε Σαββατοκυριακά. Θα παίζουμε Σαββατοκυριακά, ναι. Θα παίζουμε Σάββατο 3 η ώρα, Κυριακή 12 και 3. Θα υπάρχει βέβαια τα Χριστούγεννα εορταστικό πρόγραμμα, ενώ θα υπάρχουν έξτρα μέρες. Γιατί ηλικία είναι την κόρη σου, ας πούμε, μπορούσες να την πάρεις να το δει το έργο. Βέβαια. Είναι από 4-5 σίγουρα. Δηλαδή και το Θησέα το είδανε και νηπιαγωγοί έρθανε και το είδανε και τους άρεσε. Δηλαδή με σταματάνε στον δρόμο παιδιά και μου λένε πω ήσουν ο Θησέας. Ήταν μια δουλειά που νομίζω εκτός από το ότι άρεσε πάρα πολύ, έκανε και λίγο μια τομή, ας πούμε, στο αυτό που λέμε παιδικό ή οικογενειακό family show. Γιατί ήταν μια υπερπαραγωγή που άρεσε και στους μεγάλους. Δεν ήταν δηλαδή ότι οι μεγάλοι βαριόντουσαν και καθόταν στην απέξω και σχολιάζανε. Μπαίνανε στην ιστορία και οι μεγάλοι. Και έτσι είναι και αυτή η παράσταση. Πάντως ανάλογα σε ποια περιοχή πας, έτσι βόλτα, ξέρεις αυτοί που σε σταματάνε για ποιο ρόλο σου είναι. Πώς το εννοείς. Ενώ τα παιδάκια. Α, ναι, βέβαια. Ενήλικες, έφηβοι, ναι. Ξέρεις. Γυναίκες από το ταγκό που προσθέθηκαν. Εντάξει, πάρα πολλές. Ναι, το νησί. Για να σε σταματάει όλος ο κόσμος. Που δεν μπορούν ούτε να χωρέσουν ούτε να υποθούν μέσα στο βίντεο που ακολουθεί, που είναι μικρό, συνοπτικό, αλλά υπέροχο όπως πάντα. Αυτή είναι μια ατάκα από το film Forget Me Not που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. Παραφράζοντάς την, θα μπορούσε να πει κανείς πως και ο Γιάννης είναι ευτυχισμένος κυρίως όταν κάνει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος. Παίζει θέατρο, γυρίζει ταινίες, ζει, δοκιμάζεται, ταξιδεύει ή εξελίσσεται. Ή βλέπει το είδωλό του να καθρεφτίζεται στα μάτια των παιδιών του, της εξάχρονης Φίβης και του γιου του Φίλιππου, που σε λίγο θα γίνει 1,5. Αν η δική του ζωή γινόταν μοτετενία, το πιθανότερο είναι πως θα είχε τίτλο Αναζήτηση ή Ρίσκο ή κάτι παρόμοιο. Λέει πως γενικά του αρέσει να περπατάει σε τεντωμένο σκηνή, στη ζωή και κυρίως στη δουλειά του. Αλλιώς, πλήττει. Η φιλοσοφία του συμπίπτει με αυτήν του αγαπημένου του καταραμένου ποιητή, του Αρθούρου Ρεμπό, που τον διάβασε γύρω στα 20 και αμέσως άνοιξε ένα παράθυρο μέσα στο μυαλό του. Όταν μια μέρα έρθει ο θάνατος να σου χτυπήσει την πόρτα, γράφει ο Ρεμπό, δεν θα επιθυμούσες τουλάχιστον να μπορούσες να πεις στον εαυτό σου ότι η ζωή που έκανες ήταν αυτή που πραγματικά ήθελες και όχι εκείνη που κάποιος άλλος διάλεξε για σένα. Ο Γιάννης τουλάχιστον αυτό έκανε. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα έχει ζήσει πολλές ζωές. Μία μέχρι τα 14 στη γειτονιά του, στο Περισσό. Στο πατρικό του που μεγάλωσε με αγάπη και ελευθερία περιόριστη.
με παιχνίδια στο δρόμο, στη γειτονιά και στις σαλάνες. Άλλη μια από τα 14 μέχρι τα 22 του. Μια ροκ εφηβεία στα άκρα, με γρήγορες μηχανές, ξενύχτια και λιτίες. Με 50 διαφορετικές δουλειές που έπρεπε να κάνει για να επιβιώσει. Και με το πρώτο του πραγματικά μεγάλο ταξίδι. Πήγε στην Πορτογαλία, γιατί του άρεσε η σημαία της. Η τρίτη του ζωή είναι αυτή που περιλαμβάνει και την υποκριτική. Για την ακρίβεια, αυτή η ζωή ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1999, στο τέλος της δεύτερης χρονιάς του στη δραματική σχολή του Γιώργου Κιμούλη. Τη βραδιά που έκανε τον ντεμπούτο του στο Σανίδη, με κοριολανό του Σέξπιρ, στο Ηρώδιο, σε σκηνοθεσία Στούρουα. Τη στιγμή ακριβώς που αποφάσισε πως αυτό θέλει να είναι, ηθοποιός. Και τι άλλο είναι ο Γιάννης Τάνκογλου, το ρώτησαν κάποτε. Πώς θα τον περιέγραφες? Ένας τύπος γεμάτος ανασφάλειες, εγωισμούς και εσωστρέφειες, απάντησε. Το μόνο που τον σώζει είναι η πίστη του στους ανθρώπους. Δουλεύει πολύ, είναι επίμονος και ψάχνει διαρκώς για νέα ερεθίσματα, νέες παραστάσεις ζωής. Γι' αυτά τα νέα ερεθίσματα ομολογεί πως κυνηγάει ρόλους ακραίους και πυκνούς. Στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο σινεμά που το λατρεύει. Παίζει απατεώνες και δολοφόνους, διεφθαρμένους πολιτικούς, παραβάτες της 10ης εντολής, μοναχικούς άντρες υπαρξιακές διαδρομές. Τον Κοβάλσκι και τον Ρεμπό. Τον ιδανικό του είδωλο, στο οποίο περιέργως μοιάζει εκπληκτικά. Δεν με νοιάζει ο χαρακτήρας να είναι μεγάλος, λέει, αρκεί να έχει δομή. Το παν είναι να μπορείς να ρισκάρεις. Το πιστεύει αυτό. Γι' αυτό ρίσκαρε να ζήσει σαν αντάρτης και σαν μποέμ. Να πέσει και να σηκωθεί. Να ταξιδέψει στο άγνωστο με ελάχιστα χρήματα σε μακρινές και χαρτογράφητες περιοχές του πλανήτη. Ρίσκανε να ερωτευτεί παράφορα μια γυναίκα, τη γυναίκα του, τη σκηνοθέτηδα και σεναριογράφου Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, και να την ακολουθήσει ως την άλλη άκρη του κόσμου, στην Αμερική. Ρίσκανε μετά να ζήσει μαζί της στην Ελλάδα και να κάνουν οικογένεια. Σε αυτή την τέταρτη ζωή, το Γιάννης Τάνκογλου ξέρει πια πως το αληθινό ρίσκο και το κέρδος είναι να καταφέρεις να κάνεις τουλάχιστον έναν άνθρωπο να σε αγαπήσει πραγματικά. Τότε και μόνο τότε ένας άντρας είναι ευτυχισμένος. Γιάννη, πες πως έχεις 5 ρόλους μέσα σε ένα χρόνο. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι σταθερό που ψάχνεις σε κάθε έναν από αυτούς, που ρωτάς κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους που θα αναλάβεις, έτσι σαν να τους κάνεις μια ερώτηση. Αν οι ρόλοι έχουν κάτι κοινό. Ναι, που να σε ενδιαφέρει εσένα πραγματικά στην ψυχή τους. Πολλά πράγματα είναι, δεν είναι πάντα ένα. Ξέρεις, είναι και πάντα δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα αυτό που διαβάζω. Έχει να κάνει με το σύνολο, το πού βρίσκεται αυτός ο χαρακτήρας. Ευχαριστώ για το βίδεο καταρχήν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Κάλια, πολύ. Κάλια μου, σε ευχαριστώ. Δουλειά, ξέρει πολλά πράγματα. Έχει με σένα και το περιποιήθηκε λίγο παραπάνω. Ήταν ωραίο. Ψάχνω το γύρο του πράγματος. Δηλαδή, πολύ συχνά έχω διαβάσει σενάρια στον κινηματογράφο που ο χαρακτήρας κάνει πράγματα για να σώσει το σενάριο. Δηλαδή, ξέρεις, μετατρέπει. Που στην πραγματικότητα δεν θα τα έκανε έτσι όπως εγώ διαβάζω το χαρακτήρα. Αλλά λόγω του ότι το σενάριο έχει τρύπες στη δομή του, πρέπει ο χαρακτήρας να λειτουργήσει με έναν άλλον τρόπο. Εκεί λέω, παιδιά, δεν θα πάρω, δεν θα το κάνω αυτό. Δηλαδή, θέλω ο χαρακτήρας να είναι μέρος της δομής και να οδηγεί το σενάριο. Ξέρεις. Γιάννη, μου μπορώ να ρωτήσω κάτι άλλο με αφορμή ένα θέμα που συζητάγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ναι, για τον έρωτα στην εφηβεία. Ναι. Τότε που τα παιδάκια πληγώνονται, mm-hmm, γιατί είχαμε θέμα με έναν γιατρό να μας μιλήσει γι' αυτό και πώς το αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε τόση ώρα για τη δουλειά, αλλά εγώ θέλω και το κάτι παραπάνω το δικό σου. Και το θέλει και ο κόσμος. Ναι. Και οι άντρες και οι γυναίκες. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τα δικά σου εφηβικά χρόνια. Ήτανε τα άγρια. Τα άγρια. Ήτανε πολύ. Καταρχήν ήμουν καψούρης από τον νηπιαγωγείο. Με μια Μαρία. Μπράβο. Ναι. Όμως, που τους πέταγα γραμματάκια, ανέβαινα στο Πεύκο. Και τα θυμόμαστε αυτά τα πρώτα. Βέβαια, βέβαια. Η πρώτη ήττα μου ήταν στο γυμνάσιο, ας πούμε, που με εγκατέλειψε η Λίτσα. Και δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς τη Λίτσα. Τα είχατε. Τα είχαμε ένα χρόνο. Εγώ τότε και καλά δεν ήθελα τη Λίτσα. Το παίζα δύσκολο. Έφυγε καλοκαίρι, γύρισε την επόμενη χρονιά δεύτερη γυμνασίου. Και ήταν η Λίτσα, την έλεπε. Ωχ, Λίτσα. Σε θέλω. Η Λίτσα δεν ήθελε. Εντάξει, μωρέ, δεν γίνεται να μην φας και τα μούτρα σου και αυτό είναι το ωραίο και νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τα έχει φάει. Όχι, λίγο. Ισχύει για όλους. Απλά εμείς το κάναμε σαν, ναι, θέμα για το πώς πρέπει και ο γονιός να. Πώς, τι στάση κρατάς. Αυτά τα Έλληνες τα προβλήματα σήμερα, μόνο σου, με τους φίλους σου, πολύ. Οι γονείς που ήταν. Νομίζω οι γονείς ήταν πολύ πίσω μου, ας πούμε, στα δεν... πιο παιδικά μου χρόνια, νομίζω. Δηλαδή, από βρέφος μέχρι και κάποια ηλικία. Μέχρι 10, τα 10, πριν 10, τη Μαρία. 11, πριν, ναι, τη Λίτσα. Πριν τη Λίτσα, ας πούμε. Η Μαρία, εντάξει, ήταν λίγο πιο... Σήμερα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή, ο γονιός μπορεί κάπως, ναι, να πάρει μια θέση, ας πούμε. Κάπως.
Κοίταξε, εγώ είμαι υπέρ, εγώ είμαι υπέρ του αυτό που σου είπα πριν. Δηλαδή να προσπαθήσεις να εμφυσίσεις το παιδί σου χωρίς να το καταλάβει και χωρίς να το καταλάβεις ίσως και εσύ, ας πούμε. Αγάπη, ασφάλεια, σιγουριά, αυτοπεποίθηση. Και πιστεύω ότι από εκεί και πέρα μπορεί να φάει τα μούτρα του. Δηλαδή να τα φάει και άλλα να ξανασταθεί στα πόδια του. Να έχει δηλαδή, τη δικλίδα του. Να έχει, είναι καλές οι εμπειρίες αυτές. Δηλαδή σου σε δυναμώνουν αργότερα. Πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί για όλο αυτό. Να μιλήσαμε για τραγούδια, τα συνδυάσαμε όλα αυτά. Πολλά τραγούδια. Πόνος, χωρισμός, χαμός. Βεβαίως. Οπότε η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Παρόλα αυτά, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η μποέμικη και ταξιδιάρικη ζωή που περιέγραψε Κάλια για τα. Λίγο παλιότερα, όχι πολύ, λίγο παλιότερα ας πούμε. Ειλικρινώς δεν σου λείπει. Κοίταξε, προσπαθώ όταν βρίσκω χρόνο να κάνω, όχι στο εξωτερικό τουλάχιστον ή τόσο πολύ, αλλά να πάω κάπου σε κάποιο νησί το καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά μου και να είμαι μποέμης στην Αστυπάλαια, ας πούμε. Μποέμης. Να βάλω τέντα και σκηνή και να πάρω και τα παιδιά μου και να μείνω και έξι μέρες. Εννοείς να το εφαρμόσεις οικογενειακά, αλλά λίγο πιο ελεύθερα, πιο ασυμβίβαστα, ας πούμε. Ναι, το κάνω. Βέβαια δεν υπάρχει τόσο πολύ χρόνο για να πάω ξέρεις ταξίδια στο εξωτερικό, που αυτό είναι κάτι το οποίο μου λείπει. Εντάξει, αν ήσουν εργένης με τόσες ταινίες, θα ταξίδευες όλο τον υπόλοιπο χρόνο με τις ταινίες σου. Ναι, βέβαια οι ταινίες που έχω κάνει περισσότερες είναι εδώ, στην Αθήνα. Εννοείς ταξίδευα τι. Στα φεστιβάλ παντού. Α, βέβαια, βέβαια. Έλα που πια τα φεστιβάλ δεν πληρώνουν εισιτήρια να πάμε. Συμβαίνει και αυτό, όχι μόνο εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω, στο εξωτερικό. Δηλαδή, ναι. Αν ήμουν ένας ηθοποιός του εξωτερικού, θα μπορούσα να κάνω μία ή δύο ταινίες και να ζω. Αν ήσουν ένας ηθοποιός του εξωτερικού, θα κάναμε σύνδεση με το σπίτι σου με τα 17 υπνοδωμάτια. Θα ήσουν ναι, τόσο πλούσιος. Έτσι, και θα χρειαζόταν να κάνω δύο ταινίες για να είμαι οκ okay και όχι μια χαρά. Αυτά που κάνω θέατρο και τέτοιο. Βέβαια τα κάνω με μεγάλη χαρά γιατί, ξέρω. Τα κάνω, γιατί θέλω και την εμπειρία. Ξέρεις. Και όταν δεν κάνεις τηλεόραση και κάνεις μόνο μία ταινία, μένεις και λίγο απ' έξω. Ξέρεις. Η κάμερα πρέπει να την έχεις αρκετά έτσι, πώς το λένε, κοντά σου, να ξέρεις τι κάνεις, να έχεις μια σχέση με κάποιον τρόπο. Είναι οπότε, φίλες μας οι κάμερες. Είναι φίλες μας κάπως, ναι. Και αν υπάρχει ένα σενάριο πολύ δυνατό, είναι ακόμα πιο φίλες. Παραπέντε, εγώ πρέπει να κλείσω και κανονικά τώρα πρέπει να δώσω διαφημίσεις και θα τις δώσω. Αλλά δεν θα έχω χρόνο ούτε για να σας πω. Οπότε Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω από τώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές από τώρα, είναι νωρίς, αλλά ας το πούμε. Mm-hmm. Και με το Θησέα σου. Όχι, τον με τον Ιάσονα, συγγνώμη, ξέρεις τον προηγούμενο. Α, βέβαια δεν είπα ότι κάθε από αρχές Γενάρη θα είμαι στο Θέατρο Πάνθεν που θα κάνουμε musical το Victor Victoria με ένα εξαιρετικό, με τον Απόλλωνα τον Παπαθεοχάρη. Μήπως θέλεις να ξανάρθεις να μας τα σκηνοθεσία. Μπορεί το Φλεβάρι, ας πούμε, να έρθω. Τι να κάνω, παιδιά, οι καιροί μας είναι δύσκολοι, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να φέρουμε ψωμί, γάλα στην οικογένεια. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφω για να κλείσω και να δώσω και δύο ακόμα σετ άρωμα γαλάκτωμα της Estée Lauder σε λίγο.